Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θέλω να μιλήσω για τη θεραπεία. Πολλοί φίλοι με ρωτάνε γιατί δεν δουλεύουν όλες αυτές οι ενεργειακές, εναλλακτικές θεραπείες που κάνουν, κάτι μυήσεις, κάτι, μπας περιπτώσει, ενεργοποιήσεις και διάφορα άλλα πράγματα που έχουν βγει τώρα στη φόρα. Σήμερα θα αναλύσω γιατί πολλές φορές οι διάφορες θεραπείες στην πραγματικότητα δεν είναι θεραπείες και πού οφείλονται. Καταρχήν θέλω να σας μιλήσω για το κάρμα. Το κάρμα, φίλοι μου, είναι ένα αυτοπροβαλλόμενο από το ψυχικό μας επίπεδο θέμα, το οποίο μας καλεί να αναγνωρίσουμε την ενέργεια και από τις δύο πολυγότητες. Αυτό το πράγμα λοιπόν σημαίνει ότι για να γνωρίσουμε την ιδέα, την ενέργεια από τις δύο πολυγότητες, πρέπει μέσα μας, σε κάθε πολυκότητα, για κάθε πολυκότητα, να έχουμε τις ανάλογες πεπιθήσεις ώστε να τις έχουμε εκπέμψει, δημιουργήσει, βιώσει απ' έξω και από τις δύο πλευρές και να φτάσουμε σε μια ουδετεροποίηση, αποδόμηση δηλαδή, όλου αυτού του φορτίου του ηλεκτρομαγνητικού. Φυσικά αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά φορτία στην εκδήλωσή τους είναι τα διάφορα σενάρια μονοπολικής φύσεως, τα οποία συνεχώς παίζουμε σαν άνθρωποι για να μπούμε και να καταλάβουμε, θα λέγαμε, και από τις δύο πόλους κάθε θέμα, κάθε επίπεδο ενέργειας και μετά να φύγει από τη ζωή μας. Στον τομέα λοιπόν της θεραπείας, φίλοι μου, θέλω να σας εξηγήσω ότι γίνεται αυτό ακριβώς το ίδιο. Πολλοί φίλοι μου μιλάνε και λένε ότι έχουν χρόνιες παθήσεις. Άλλοι φίλοι μου μιλάνε και μου λένε ότι έχουν χρόνιες ψυχολογικές τάσεις. Μερικοί το λένε ψυχαναγκασμό. Άλλοι το λένε ότι είναι, οι επιστήμονες το λένε ψυχολογικά προβλήματα. Ας εξηγήσουμε λοιπόν εδώ πάνω τι συμβαίνει, την αλήθεια, για να δούμε και να καταλάβουμε πώς κυλάει η ενέργεια. Σας έχω πει πολλές φορές ότι η ενέργεια γίνεται ύλη και ύλη ενέργεια. Και έχω πει και σε άλλα βίντεο και σε αυτό που έχω πει και στα αγγλικά σε ορισμένους φίλους και σε το εξωτερικό, ότι η συνείδηση γίνεται ενέργεια και η ενέργεια γίνεται, θα λέγαμε, ύλη. Αυτοί οι τρεις κόσμοι είναι που εκτελείται πάνω, θα λέγαμε, αυτή η θεραπεία. Είναι φυσικό στον κυταρικό κόσμο μας κάθε ανισορροπία να εκδηλώνεται με τη μορφή αρρώστιας στο χημικό σώμα που εκτελούν και βλέπουν και ελέγχουν οι διάφοροι επιστήμονες της ύλης που έχουμε, οι λεγόμενοι γιατροί. Φυσικά κάτι όταν έχει εκδηλωθεί εκεί πέρα, προσπαθούν να, με διάφορα άλλα χημικά, να επαναφέρουν μια προσωρινή ισορροπία για να σας ξαναδώσουν το δικαίωμα, να μας ξαναδώσουν το δικαίωμα και την ευκαιρία να δουλέψουμε επί πιο προσωπικό, μέσα σε πιο προσωπικό επίπεδο. Το δεύτερο σώμα, φίλοι μου, είναι, θα λέγαμε, το συγκινησιακό σώμα, τα διάφορα ρευστά, οι διάφορες ενέργειες που δουλεύουν και πηγαίνουν μέσα από τα τσάκρα. Αυτές, φίλοι μου, οι ενέργειες, αυτή η ροή που υπάρχει μέσα μας, θα λέγαμε, έτσι, που περικλεί και ενώνει όλα τα τσάκρα που έχουμε μέσα, όταν υπάρχουν κόμπι, είναι φυσικό αυτή η ενέργεια να μην εκδηλώνεται σωστά, με αποτέλεσμα αυτές οι δίνες, αυτές οι πύλες, αυτές οι υποδιαστατικές, θα λέγαμε και διαστατικές πύλες που έχουμε, 49 στο σύνολό τους, 7 κέντρα με τα 7 διάφορα, τα 7 βασικά επίπεδα με τα διάφορα 7 υποεπίπεδα υποτίθεται, για να δούμε μέσα σε αυτές τις πτυχές του νου μας, αν η ενέργεια κυλάει καλά, αν κατεβαίνει από πάνω μας, θα λέγαμε, όλη η θέληση, θα λέγαμε, της ψυχής μας. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν μερικοί κόμποι, φίλοι μου. Αυτοί οι μερικοί κόμποι λοιπόν είναι διάφορα πακέτα, θα λέγαμε, ενέργειας που έχουν μονοπολικές πεπιθήσεις. Αυτές οι πεπιθήσεις είναι τόσο παγιωμένες που αυτοί οι κόμποι καταλάβουν ότι είναι πακέτα ενέργειας. Και αυτά τα πακέτα ενέργειας, φίλοι μου, αυτά στην πραγματικότητα πρέπει να ανοιχθούν, ώστε μόλις δούμε, μόλις δείξουμε το φως συνείδησης σε αυτά τα πακέτα ενέργειας, αυτή η εγκλωβισμένη συνειδητότητα, η μονοπολική δηλαδή, θα αρχίσει να ελευθερώνεται. Γιατί όταν λέμε ρίχνουμε το φως πάνω, δεν ανάβουμε καμιά λάμπα στη ΔΕΗ και με το φακό πάμε. Με το φακό της συνείδησής μας ξεκινάμε λοιπόν, το αναλύουμε, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε και ανακαθορίζουμε. Γιατί εμείς έχουμε καθορίσει αυτή την ενέργεια να είναι σε αυτό το μικρό συστηματάκι μέσα μας και για να μας δημιουργεί τους κόμπους, για να μην έρχεται η ενέργεια από πάνω. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, εσείς που έχετε τις χρόνιες παθήσεις, καταλάβετε ότι οι ψυχολογικές παθήσεις είναι επειδή έχετε μερικούς κόμπους ενέργειας. Τώρα, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν από αυτά τα πράγματα πηγαίνουν εκεί πέρα σε εναλλακτικές θεραπείες και αυτά και πάνε και μερικοί τους καθαρίζουν το κάρμα, άλλοι τους διώχνουν, λέει,
τους κόμπους ενέργειας, καθαρίζουν τα τσάκρα, τώρα ό,τι να είναι. Αυτά, φίλοι μου, είναι προσωρινά έως σαχλαμάρες στην πραγματικότητα. Και να σας εξηγήσω γιατί. Όταν έχεις ένα πακέτο ενέργειας μέσα και λέγεται κόμπος, έτσι, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις εκεί πέρα και να πάρεις, τα λέγαμε, την ενέργεια την εγκλωβισμένη πίσω. Πώς? Να ουδετεροποιήσεις το φορτίο. Το φορτίο αυτό, σας είπα, είναι ένα μικρό σύστημα και έχει διπολικότητα. Έχει την διπολικότητα. Κάθε φορά που εμείς είμαστε στον ένα πόλο, στον άλλο πόλο, αυτό το φορτίο μέσα μας σταματάει, γίνεται μπλοκάρισμα, ένα μπλοκ, ένα πακέτο δηλαδή, και δεν αφήνει την ενέργεια να κατέβει. Όταν εμείς μπούμε εκεί και δούμε τις διάφορες πεπιθήσεις και από τη μία και από την άλλη, μέσα μας, δηλαδή να το παίξουμε έξω τις πεπιθήσεις μας, τότε θα δούμε αυτό το φορτίο που ουδετεροποιείται. Έχω ξαναπεί και σε άλλα βιντεάκια σχετικά με αυτό. Αυτό που θέλω να σου πω λοιπόν τι είναι τώρα. Ότι αφού το ουδετεροποιούμε αυτό το σύστημα λοιπόν το ενεργειακό, αυτόματα τι γίνεται. Σπάει, θα λέγαμε, το περίβλημά του. Σπάει αυτό το μικρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και όλη η ενέργεια απορροφάται μέσα. Όλη η ενέργεια, αλλά ποια ενέργεια? Αυτή η πληροφοριακή ενέργεια που λέμε η ψυχική, η συνείδησή μας. Η ουσία δηλαδή της συνείδησης. Δηλαδή αυτό το πληροφοριακό που έχουμε πάρει, η αντίληψη, η αντιληπτικότητα τώρα που είναι και από τη μία και την άλλη πλευρά, έχει ανέβει, θα λέγαμε, πιο πάνω και από ενέργεια μέσα στο, θα λέγαμε, σώμα μας το αστρικό, αρχίζει και περιέχεται στο πληροφοριακό από πάνω κέντρο που λέμε εμείς τη συνείδηση, που περιβάλλει κάθε τι. Μόλις λοιπόν αυτό αφομοιωθεί η συνείδηση, τότε καταλαβαίνετε ότι από εκεί και πέρα λοιπόν αρχίζει και επεκτείνεται η συνείδηση, ή φωτίζεται, θα λέγαμε, παραπάνω, ή προχωράει στην πορεία της. Γι' αυτό η ψυχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πληροφοριακό μας κέντρο. Και αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει μια πορεία, θα λέγαμε, προς το κέντρο. Αυτή η πορεία στο υποσυνείδητο που κάνουμε προς το κέντρο μας, προς την πηγή, είναι η πορεία της ψυχής. Κάθε βήμα της πορείας έχει τις ανάλογες, θα λέγαμε, πληροφορίες. Οι άνθρωποι τι κάνουν? Πάνε να διώξουν αυτά τα πακέτα. Δεν πάνε να ρίξουν τη συνείδησή τους μέσα. Δεν πάνε να κάνουν έργο. Δεν πάνε να αφυπνιστούν. Πάνε να διώξουν τα πακέτα. Και όσοι λέμε να διώξουν τα πακέτα, αυτό είναι θεραπεία. Αυτά, φίλοι μου, είναι προσωρινά. Δεν δουλεύουν. Γι' αυτό δεν δουλεύουν. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε τα τρία επίπεδα της αρρώστιας για να καταλάβουμε τα τρία επίπεδα της θεραπείας. Αυτά τα τρία επίπεδα είναι φυσικό, το ένα να βοηθάει το άλλο. Αλλά πάνω απ' όλα και πρωτεύον, για να εξαλειφθεί κάτι από εμάς, πρέπει να το δουλέψουμε στο σύστημα της ψυχικής μας πληροφοριακής επέκτασης. Όταν λοιπόν η ψυχή μας θέλει να κάνει ένα σκαλοπάτι, πρέπει να έχει γεμίσει από το προηγούμενο. Η ψυχή μας όταν κάνει ένα σκαλοπάτι, φίλοι μου, καταλάβετε, αυτό το πληροφοριακό κέντρο είναι αυτό που συλλέγει τα σενάρια και μας τα τραβάει. Ομοιοκραταστικά. Κάτω από αυτό το κέντρο είναι οι διάφορες πεπιθήσεις που έχουμε. Η ψυχή δεν πρόκειται να αφήσει να αλλάξει τις πεπιθήσεις, αν την προηγούμενη πεποίθηση δεν την έχετε μάθει. Επειδή ακούσατε ότι κάτι σας είπε ο άλλος και λέει άλλαξε με την πεποίθηση, άλλαξε την, κάτι βλακίες που ακούμε τώρα, πώς θα την αλλάξεις, αν εσύ δεν είσαι στην κατάλληλη ψυχική κατάσταση να δεχτείς την καινούργια πεποίθηση. Βλέπετε, φίλοι μου, γι' αυτό σας λέω, για να μην σας κοροϊδεύουν, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι όταν έχει εκδηλωθεί στο φυσικό, στο κυταρικό μας δηλαδή σώμα, έρχεται και το δουλεύει επιστήμη. Όταν κάτι έχει εκδηλωθεί μέσα στο συγκινησιακό μας σώμα, έρχεται και το δουλεύουμε ενεργειακά και με τα διάφορα τσάκρας. Πιο μέσα όμως, έτσι, όταν θα λέμε ότι φτάνουμε σε εκείνο το μοριακό επίπεδο που ενδέχεται να προγραμματίζεται, έτσι, και τώρα σιγά σιγά η επιστήμη θα μπει στο μοριακό προγραμματισμό. Θα καταλάβετε, φίλοι μου, λοιπόν, εκεί πέρα, ότι μόλις μπούμε σε αυτά τα επίπεδα, μετά από εκεί πέρα πρέπει να δουλέψουμε με ορισμένες πεπιθήσεις που δημιουργούν ορισμένους κόμπους μέσα μας. Ανοίγοντας λοιπόν αυτούς τους κόμπους, έρχεται όλη η αναβάθμιση. Γιατί εκεί είναι εγκλωβισμένη, ξαναλέω, πληροφορία που την έχετε πολλώσει δεξιά ή αριστερά, αρνητικά ή θετικά. Μόλις αυτή η πληροφορία την αφήσετε δείτε και από τις δύο πλευρές, αυτόματα αυτή η πληροφορία θα ενσωματωθεί με την πληροφορία της ψυχής σας. Θα ξανασωματωθεί εκείνη την ώρα το πληροφοριακό σας κέντρο, θα ξέρει, θα έχει την εμπειρία. Οπότε, αν έχει την εμπειρία, δεν θα ξανακάνει την αντίσταση, τη δυσαρμονία, τον αποκλεισμό. Οπότε, δεν θα δημιουργηθεί όλο κατά συνέπεια η ενέργεια αυτή, η κάθοδος της κρυστάλλωσης ανισορροπητικά πάνω σας και με δυσαρμονία ώστε να εκδηλωθεί σαν φυσική αρρώστια. Ελπίζω να καταλάβατε λοιπόν τι λέω. Να το πω άλλη μια φορά ότι δεν είναι μόνο μέσα στα τσάκρα να αναπτύξουμε ξαφνικά τις σχέσεις όλων των τσάκρα με το καρδιακό μας και να πηγαίνει κέντρο και η ενέργεια να ξανανοίγεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Πιο βαθιά είναι το πληροφοριακό κέντρο, αυτό που λέμε το ιατρικό σώμα, η ψυχή μας. Και από εκεί πέρα εκδηλώνεται το κάρμα. Το κάρμα, λοιπόν, φίλοι μου, είναι αυθυποβαλλόμενο από την ψυχική μας ροή. Το κάρμα
στην πραγματική του έννοια είναι αυτό που εμείς δημιουργούμε λόγω της ανισορροπίας για να έρθουν τα επόμενα ανισορροπία, ανισορροπητικά, δυσαρμονικά γεγονότα για να μπορούμε εμείς ξανά βιώνοντάς τα να δούμε πίσω που έχουμε πάει, τις πεπιθήσεις μας που είναι μονοπολικές, να τις κάνουμε διπολικές, να τις δούμε και από τη μία και από την άλλη και μετά να οδετεροποιηθούν, δηλαδή να έχουμε πεπιθήσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά βιωμένες μέσα μας, ώστε να έχουμε δει όλο, θα λέγαμε, το θέμα. Έτσι και μόνο έτσι μέσα μας θα φύγει αυτό, θα λέγαμε, το λειτουργηματικό πεδίο που λέτε κόμπους και η ενέργεια θα αρχίσει να κυλάει. Μόλις η ενέργεια κυλάει, τότε αρχίζει και έρχεται η θεραπεία η πραγματική. Γι' αυτό τώρα που καταλάβατε, φίλοι μου, προσέξτε όλα αυτά τα πράγματα, τα μισά ή ψευτοθεραπείες, τις οποίες υπάρχουν μόνο για να σας ανακουφίσουν διάφορα εγώ, μόνο για να σας κοιμήσουν. Μια πεποίθηση, φίλοι μου, όταν είναι βαθιά ριζωμένη μέσα σας, ό,τι και να κάνετε απ' έξω, ό,τι σε εισαγωγικά καλό, ό,τι σε εισαγωγικά να πάτε στον γκουρού, ό,τι σε εισαγωγικά και να κάνετε, αν έχετε μια βαθιά πεποίθηση μέσα σας, δεν θα δουλέψουν οι επόμενες. Έτσι λοιπόν, πάτε σε εναλλακτικές θεραπείες, πάτε σε διάφορες ενεργοποιήσεις, πάτε σε διάφορες μοιήσεις, Σαββατοκύριακο, πάτε σε διάφορες που σας παίρνουν κάρμα, πάτε εκεί πέρα σε άλλους που κάνουν συστημικές. Κάντε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά σας εξήγησα τώρα τι πρέπει να γίνει για να δουλέψουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί ένα κομμάτι μόνο του να δουλέψει. Δεν μπορεί να το πάτε. Αν θέλετε μόνο ανακούφιση, μπορείτε να πείτε ναρκωτικά. Μπορείτε να φύγετε στον κόσμο σας. Μπορείτε να αυτοϊπνοτιστείτε. Μπορείτε να πάτε να υπνοτιστείτε σε αλλάξεις πεπιθήσεις. Εσείς λέτε ότι αν υπνοτίσετε κάποιον θα γίνει σοφός. Τώρα που δουλεύουμε τον υπνοτισμό. Ο υπνοτισμός, φίλοι μου, είναι ανάποδος. Μπορεί να φέρει ένα προσωρινό αποτέλεσμα, αλλά ανάποδος από την ψυχική μας εξέλιξη. Πού να το καταλάβουν αυτά. Το μόνο που θέλει ο άνθρωπος και το εγώ είναι προσωρινές ανακουφίσεις. Πού να καταλάβει ότι μέσω της εμπειρίας λειτουργούν τα τσάκρα. Μέσω της εμπειρίας αναβαθμιζόμαστε. Μέσω της εμπειρίας θεραπευόμαστε. Μέσω της εμπειρίας προχωράμε. Γι' αυτό, φίλοι μου, σας λέω να καταλάβουμε σε τι επίπεδο είμαστε. Είναι σημαντικό. Ό,τι πεπιθήσεις έχουμε βαθιές πρέπει να ανακαθοριστούν. Για να ανακαθοριστούν πρέπει να τις δούμε. Για να τις δούμε πρέπει να αφαιθούμε. Για να αφαιθούμε πρέπει να κάνουμε λάθη και από τα λάθη να εργαστούμε και να εργαζόμαστε μέσω των λαθών μας. Αυτά σχετικά με τις θεραπείες. Ειρήνη σε όλους.